Σήμερα η Αγία μας φάση από τους Ορθόδοξους Εκκλησία του Χριστού που φροντίζει διαπαντός για τη σωτηρία μας, λέγει ο Μακάριος Ιεροκήρυκας Νικηφόρος Θεοτόκης, κηρύττει την Ορθόδοξο πίστη και μακαρίζει τους ευσεβείς και Ορθοδόξους και εις ανάθεμα καθυποβάλλει τους δισεβείς και κακοδόξους. Και όλες τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κηρύττει νηστεία και ακόμα κηρύττει αρετή, προσευχή, μετάνοια, διόρθωση και προς τον Θεόν επιστροφή. Και για να επιστρίξει εμάς προς την ευσέβεια και να μας προθυμοποιήσει στον αγώνα για την αρετή, τι κάνει, προβάλλει σήμερον τα θαυμαστά και μεγάλα κατορθώματα των πρώτου νόμου και των ενόμου Αγίων, όλων αυτών που ευαρέστησαν εις τον Θεόν. Των Αγίων που έζησαν πριν πάρει ο Μωυσής στο όρος Σινά τον νόμο, αλλά και αυτών που έζησαν μετά από τη λήψη του νόμου, όλων των Αγίων ανδρών. Και αυτά όλα τα φανερώνει η σημερινή αποστολική περικοπή. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους Εβραίους, δηλαδή προς τους χριστιανούς, οι οποίοι ήταν εξ Εβραίων και είχαν επιστέψει εις την Αγία Ορθόδοξο πίστη και είχαν γίνει Ορθόδοξοι χριστιανοί, γράφει λοιπόν προς αυτούς ο Άγιος Απόστολος Παύλος και τους λέγει λόγια ενισχυτικά, γιατί τράβηξαν πολλά, πέρασαν πολλά διωγμούς, δημεύσεις των περιουσιών, αλλά ακόμα και μαρτύρια, χάρη της πίστεώς τους εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Τους προβάλλει στην αρχή τον Άγιο Προφήτη Μωυσή και τους λέγει και μαζί με αυτούς και σε εμάς ότι λόγω της πίστεώς του ο Μωυσής, μέγας γενόμενος, Ιρνίσα το λέγεστε Υιός τη γατρός Φαραώ. Όταν ενηλικιώθηκε, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατέρας του Φαραώ. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο Μωυσής ήταν Εβραίος, αλλά στην Αίγυπτο ο Φαραώ είχε βάλει, είχε δώσει εντολή να φωνεύονται όλα τα ασθενικά παιδιά των Εβραίων και ο Μωυσής διασώθηκε από την θυγατέρα του, η οποία τον βρήκε μέσα σε μία θήβη, σε ένα καλαθάκι, στον Νείλο ποταμό. Εκεί τον είχε αφήσει η μητέρα του, γιατί δεν ήθελε να τον φωνεύσει ή να τον φωνεύσουν οι απεσταλμένοι και οι υπάλληλοι του Φαραώ. Και η θυγατέρα αυτή του Φαραώ τον υιοθέτησε. Όταν όμως ορίμασε, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Μάλλον ελόμενος, συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή πρόσκυρον έχειν αμαρτίας απόλαυση. Και προτίμησε να συγκακουχείτε, να συνταλαιπωρείτε μαζί με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκυρη απόλαυση αμαρτίας, ζώντας μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ, όπου βασίλευε η αμαρτία και η δολολατρία, και ο Υιός της θυγατέρας του Φαραώ γινόταν και αυτός συμμέτοχος και συνένοχος. Μίζων απλού τον ηγησάμενος των εν Αιγύπτω θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Και θεώρησε, λέει ο Άγιος Απόστολος, μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς των Αιγυπτίων,
τον ονειδισμό του Χριστού, δηλαδή το να δέχεται ντροπιάσματα και απαξιώσεις και διωγμούς και περιφρονήσεις για χάρη του Χριστού. Μα πώς λέει αυτά ο Απόστολος, αφού ο Χριστός μας δεν είχε ακόμα γεννηθεί. Ο Άγιος Προφήτης όμως είχε λάβει πληροφορία για τη γέννηση του Χριστού, καθώς και για τις τιμές που θα απολάμβανε κάθε ένας που θα διώκετο γιατί πίστευε σε Αυτόν. Απέβλεπε γάρι στη μισθαποδοσία. Γνώριζε λοιπόν όλα αυτά με το προφητικό του όμα, με το προφητικό του νου, και έτσι προτίμησε αυτή τη μισθαποδοσία του Χριστού, την αιώνια, παρά την πρόσκαιρη απόλαυση και τους θησαυρούς, τους πρόσκαιρους των Αιγυπτίων και των Φαραώ. Έτσι παρουσιάζει ο Άγιος Απόστολος τα κατορθώματα της πίστεως. Έχοντας πίστη λοιπόν, μας λέγει ο προφήτης Μωυσής, έκανε αυτά που έκανε και αυτοεξόριστος άφησε την Αίγυπτο και το Φαραώ και πήγε εις τη γη Μαδιάμ, και από εκεί τον εκάλεσε ο Θεός μέσα από την Βάτο για να ποιμάνει το λαό του, να τον βγάλει από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων και να τον οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας. Και στη συνέχεια λέγει ο Απόστολος ότι δεν με φτάνει ο χρόνος να διηγηθώ τα κατορθώματα και των άλλων Αγίων, οι οποίοι και αυτοί πίστεψαν εις τον Θεόν. Τα κατορθώματα των Αγίων Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Δαβίδ, Σαμουήλ, των προφητών και όλων των άλλων Αγίων, των πρώτου νόμου και των εν τον νόμο. Και τι λέει στη συνέχεια. Αδελφοί, οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων. Παρουσιάζει πρώτον τα κατορθώματα της πίστεως. Με την πίστη οι Άγιοι νίκησαν βασιλείς, κατατρόπωσαν βασιλείες, επέτυχαν την αρετή, επέτυχαν τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις δηλαδή του Θεού απείλαυσαν, έφραξαν τα στόματα των λιονταριών, όπως συνέβη με τον Άγιο Δανιήλ στο λάκο των λεόντων, έβησαν τη δύναμη του πυρός, όπως οι τρεις παιδες στην Κάμινο, έφυγαν στόματα μαχαίρας, όπως ο Δαβίδ έφυγε την μάχηρα του Σαούλ και ο Ηλίας της Ιεζάβελ, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, όπως ο Ιώβ, έγιναν ισχυροί εν πολέμου, όπως ο Ιησούς του Ναβί, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, όπως ο Δαβίδ και οι Μακαβαίοι, έλαβαν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, όπως η γυναίκα εις τα Σάρεπτα και η άλλη εις Ομανίτης, οι οποίοι πήραν πίσω τους νεκρούς τους για μέσω των προφητών Ηλιού και Ελισαίου. Και στη συνέχεια παρουσιάζει ο Άγιος Απόστολος τις αρετές των Αγίων. Άλλοι δε, λέγε, τυμπανίστησαν, δηλαδή εδάρθησαν, χτυπήθηκαν με ρόπαλα. Αυτό θα πει τυμπανίστησαν. Ού προσδεξάμενοι την απολύτρωση, είναι ακρίτωνος Αναστάσιος τείχος. Δεν δέχτηκαν την απολύτρωση που τους πρόσφεραν οι ειδωλολάτρες διώκτες, λέγοντάς τους να αρνηθούν την πίστη τους και έτσι να αφαιθούν ελεύθεροι. Δεν δέχτηκαν αυτή την πρόσκαιρη απολύτρωση για να πετύχουν την Κρήτωνα Ανάσταση, την αληθινή Ανάσταση στη Βασιλεία του Θεού και όχι την Ανάσταση της Κρίσεως, όπου οι αμαρτωλοί θα αναστηθούν μεν, αλλά θα πορευθούν στην αιώνια κόλαση, εφόσον θα έχουν αρνηθεί την πίστη στον Χριστόν. Και τι λέγει στη συνέχεια. Έτεροι δε των Αγίων αυτών ανδρών, εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Πού το βλέπουμε αυτό? Τον Ελισαίο, λέει η Αγία Γραφή, που ανέβαινε εις Βεθήλ
τον περιέπαιξαν και τον εχλέβασαν τα παιδάρια τα οποία εξήθαν από την πόλη και εκράβγασαν. Ανάβαινε φαλακρέ, ανάβαινε. Και τον Ιερεμία πάλι τον έδιρε και τον έκλεισε στη φυλακή ο Πασχόρ, ο Υιός Εμίρ, ο Ιερεύς. Τον δε Μιχαία τον εράπησε μεν ο ψευδοπροφήτης Σεδεκίας και έβαλε αυτόν στη φυλακή ο Αχάβ. Έτσι επαληθεύεται, μάλλον εκεί στηρίζεται ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι έλαβον πείρα εμπεγμών και μαστίγων, έτι δε δεσμών και φυλακής. Και λέει στη συνέχεια, ελιθάστησαν, ελιθοβολήθηκαν δηλαδή, όπως ο Ναβουθέ δια προστάγματος του Αχάβ, όπως ο Αζαρίας, ο γιος του Ιωδαέ, ο Ιερεύς, που ήλεγχε τις ανομίες του λαού, δια εντολής του βασιλέως Ιωάς, και ακόμα και ο πρωτομάρτης Στέφανος, ελιθοβολήθηκε αυτός από το θυμό και την κακία των Ιουδαίων. Επρίστησαν, δηλαδή πριονίστηκαν, όπως ο Άγιος Προφήτης Ισαΐας, ο Μεγαλοφωνότατος, πριονίστηκε με ξύλινο πριόνι. Επειράστησαν, όπως επειράστηκε για παράδειγμα ο Ιώβ, με τη στέρηση των υπαρχόντων του και των τέκνων του και με δρυμύτατη αρρώστια. Εν φόνο μαχαίρας απέθαναν, όπως ο πρόδρομος Ιωάννης και ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου. Περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμαση, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ο νου κοινάξεις ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τα σοπές της γης. Περιήλθον, δηλαδή πέρασαν, περιήρχοντο και πέρασαν τη ζωή τους φορώντας μιλωτές, μιλωτάς, δηλαδή δέρματα προβάτων και δέρματα εγών, με αυτά ήταν ντυμένοι. Τέτοιοι ήσαν ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισαίος, στερούμενοι κάθε σωματικής απόλαυσης, θλιβόμενοι από τους παράνομους, κακουχούμενοι από την εκούσια απτοχία. Όλων αυτών των Αγίων Ανδρών δεν ήταν άξιος ο κόσμος. Δηλαδή δεν ήταν άξιοι οι δούλοι της πονηρίας και της ανομίας του κόσμου άνθρωποι, ούτε της αναστροφής, ούτε της θεωρίας αυτών των Αγίων. Γι' αυτό δεν τους έβλεπαν. Οι Άγιοι περιπλανώντας στα ερήμους και στα όρη και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης. Ποιοι ήταν αυτοί? Τέτοιοι ήσαν, για παράδειγμα, οι 100 προφήτες, τους οποίους έκρυψε στα σπήλαια ο Ευσεβής Αβδιού, ο οικονόμος του Αχάβ. Τέτοιοι ήσαν εκείνοι οι ζηλωτές του νόμου, οι οποίοι μαζί με τους Μακαβαίους, εξελθόντες εκ της Ιερουσαλήμ, ήλθον συν γυναιξή και τέκνης εις την έρημον, κρυπτόμενοι σε απόκριφους τόπους και πάσαν κόποσιν και κάκοσιν υπομένοντες. Και ούτε πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ου κακομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών, κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Και όλοι αυτοί, λέγει, οι οποίοι ήσαν Άγιοι, όλοι αυτοί προηρημένοι Άγιοι, αν και είναι με μαρτυρημένο και βέβαιο, ότι δια της πίστεως αυτών ευηρέστησαν εις τον Θεόν, όμως δεν έλαβαν την επαγγελία, δηλαδή εκείνο που υποσχέθηκε ο Θεός στους δικαίους. Αλλά γιατί αυτό? Διότι ο Θεός οικονόμησε, λέγει, πράγμα κρήτων, δηλαδή πράγμα ανώτερο, καλύτερο, αγαθότερο για εμάς τους μετά από αυτά. Και ποιο είναι αυτό το καλύτερο? Αυτό είναι το να μην λάβουν αυτοί την τέλεια μισθοαποδοσία πριν
την λάβουμε και εμείς μαζί με αυτούς. Αλλά πώς είπε προηγουμένως επέτυχον επαγγελιών, και δηλαδή πήραν, έλαβαν τις επαγγελίες, ενώ εδώ τώρα λέει ότι δεν έλαβαν την επαγγελία, ούκ εκομίσαν του λέει την επαγγελία. Και τα δύο είναι αλήθεια εις αυτούς κατά μέρος, σε διαφόρους καιρούς, και απολαμβάνουν αυτοί τώρα τις θείες δόξες και μακαριότητος, αναμφιβώς, προγεύονται την μέλουσα δόξα και μακαριότητα. Γι' αυτό δεν είπε «Η να μη χωρίσει μόν δοξαστώσει», αλλά είναι, είπε «Η να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει». Του τέστην για να μην λάβουν το τέλειο της θείας δόξας χωρίς εμάς. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός αυτό το κρίτον πράγμα που λέγει ο Άγιος Απόστολος. Να περιμένουν και εμάς και όλοι μαζί να συναπολαύσουμε την τέλεια Θεία Δόξα. Αλλά γιατί αυτό, γιατί να περιμένουν. Πρώτον μεν, επειδή οι Άγιοι αυτοί δεν είναι ενωμένοι με τα σώματά τους τώρα, με τα σώματα με τα οποία κοπίασαν και κατόρθωσαν τις αρετές. Θα πρέπει και τα σώματά τους να συναπολαύσουν και να συνδοξαστούν. Δεύτερον, επειδή ο Θεός έστησε ημέρα εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, έχει ορίζει και μόνο αυτός γνωρίζει ημέρα κατά την οποία θα κρίνει όλη την οικουμένη με δικαιοσύνη. Και σε αυτήν την ημέρα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και σε αυτήν την ημέρα θα δώσει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εάν δε οι απαιώνως Άγιοι ελάμβαναν πρώτης ημέρας εκείνης το τέλειο της Θείας Δόξας, επομένως δε και οι αμαρτωλοί το τέλειο της κολάσεως, η παγκόσμιος κρίση την οποία ο Θεός όρισε είναι περίτη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να περιμένουν εκείνη την ημέρα. Τρίτος λόγος για τον οποίο δεν έδωσε όλη τη δόξα στους Αγίους αυτούς ακόμη, είναι επειδή η πρόνοια του Θεού οικονόμησε κάτι καλύτερο για μας, για να μην έχουν εκείνοι κάτι περισσότερο από εμάς και απολαύσουν πριν από εμάς και χωρίς εμάς την τέλεια δόξα. Αλλά όλοι μαζί ως ένα σώμα Χριστού να συνδοξαστούμε με Αυτόν, λαβώντες των αποκείμενων της δικαιοσύνης στέφανον, ον αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα. Βλέπε δε, λέει ο μακάρης Νικηφόρος Θεοτόκης, ότι προς ταύτα είναι σύμφωνα και αυτά τα λόγια του προφήτου Δαβίδ. Τι λέγει στον 141ο του ψαλμό. «Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδώσμι». Εμένα, λέει ο Θεός, θα με υπομένουν, οι δίκαιοι θα με περιμένουν, έως ότου τους ανταποδώσω αυτά που τους πρέπει για τους κόπους τους. Αλλά άραγε δεν αδικούνται οι δίκαιοι, περιμένοντες τόσους αιώνες την τελειότητα της ανταποδόσεως. Και αυτή την απορία τη λύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τι λέγει? «Ούκ εκείνους ειδίκησεν, αλλά ημάς ετίμησε». Δεν αδίκησε, λέει, εκείνους τους Αγίους ο Θεός, αλλά τίμησε εμάς. Και γάρκε αυτοί τους αδελφούς αναμένουσι, γιατί και αυτοί περιμένουν τους αδελφούς τους. «Η γαρ σώμα εν οι πάντες εσμέν, μίζον γίνεται το σώματι τούτο η ειδονή, όταν κοινοί στεφανώνται και μη κατά μέρος». Εάν είμαστε όλοι, λέει, ένα σώμα, και όντως είμαστε όλοι οι πιστοί ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, του όλοι στεφανώνονται και όχι μερικοί. Και γάρ οι δίκαιοι είναι των αδελφών τους, ώστε κακίνης τούτο καταγνώμηνες τη το μετα σε αυτούς
συμφωνεί με τη θέλησή τους το να στεφανωθούν μαζί μας και οι άνθρωποι να μας περιμένουν, ώστε όλοι μαζί να στεφανωθούμε στη δόξα και με τη δόξα του Θεού. Το γάρ ομού δοξαστήνε, μεγάλη οδύνη, ειδονή. Και το να δοξαστούμε όλοι μαζί επιβεβαιώνουν, λέγει ο μακάρης Νικηφόρος. Και η ευθύς μετά θάνατον απολαμβάνωση, έτι δε και μετά την εκ νεκρών Ανάσταση, πώς θα απολαύσουν της Θείας Δόξας, καλείται και θεοφιλής. Επιδάν του συνδεδεμένου λυθίσα σώματος ενθένδε απαλλαγή, ευθύς μεν εν συναισθήσει και θεωρία του μένοντος αυτήν καλού γενωμένη, προς τον όταν απελευθερωθεί από το συνδεδεμένο με αυτήν και θεωρία του καλού που την περιμένει της, προς τον δεσπότη χρειότητα και σαν πω της μακαριότητας που την περιμένει. Μικρόν δε ύστερον και το συγγενές σαρκείων απολαβούσα, καθή και καλή ψυχή θα απολαύσει και το συγγενές σαρκείων, το σώμα από εκεί, την δόξα, την ουράνια του Θεού, για να τους παρηγορήσει και να τους ενδυναμώσει την πίστη των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, τα κατορθώματα της πίστεως, τα οποία είναι αντίχρονα, και έτσι κι εμείς προ πολλών αιώνων ετελείωσαν τον αγώνα, όμως πολλό μάλλον εμείς που δεν τελειώσαμε ακόμα τον δρόμο της αρετής, υπομονής. Γι' αυτό θα μας πεις, υποθέσουμε κάθε όγκο και την ευπερίστατο αμαρτία της πίστης αρχηγών και τελειωτήνιος Ιησούν, επειδή ακριβώς έχουμε γύρω μας περικείμενο τέτοιο νέφος μαρτύρων και Αγίων. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.